Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας και όπως λέμε τα πράγματα είναι απλά και θέλουμε να τα κάνουμε ακόμη πιο απλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ακόμη σημαντικό θέμα και αυτό είναι η ΔΕΠΗ, δηλαδή η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Θα μιλήσουμε για τα συμπτώματά της και πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ΔΕΠΗ αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Τι είναι νευροαναπτυξιακή διαταραχή? Χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ικανότητα της μάθησης και της συμπεριφοράς των παιδιών αυτών. Εκτός από τη ΔΕΠΗ υπάρχουν και άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, η ειδική μαθησιακή διαταραχή, οι διαταραχές επικοινωνίας, οι κινητικές διαταραχές και η νοητική αναπτυξιακή διαταραχή. Υπάρχουν τρεις τύποι ΔΕΠΗ. Είναι ο τύπος 1 που είναι ο απρόσεκτος τύπος, είναι αυτό που όλοι γνωρίζουμε, λέμε διάσπαση προσοχής, όπου τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να διατηρήσουν τη συγκέντρωσή τους, διασπάται εύκολα η προσοχή τους από εξωτερικά ερεθίσματα. Είναι ο τύπος 2, υπερκινητικός παρορμητικός, είναι τα παιδιά αυτά που κινούνται διαρκώς και λειτουργούν αυθόρμητα. Και ο τύπος 3 που είναι ο συνδυασμένος τύπος, όπου παρουσιάζει τα συμπτώματα των άλλων 2. Ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του απρόσεκτου τύπου. Πρώτα απ' όλα είναι η διάσπαση προσοχής από εξωτερικά ερεθίσματα, αδυνατή να ακολουθήσει οδηγίες, συχνά φαίνεται όταν του μιλάνε σαν να μην ακούει, δυσκολεύεται να οργανώσει σχολικές εργασίες και δραστηριότητες και συχνά ξεχνά πράγματα στις καθημερινές του δραστηριότητες και αποφεύγει να ασχοληθεί με εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη πνευματική κόπωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και τα παιδιά αυτά χρειάζονται ένα σταθερό πρόγραμμα, καλά οργανωμένο, να μην γίνονται ξαφνικές αλλαγές, γιατί με τις αλλαγές τα παιδιά αυτά αποσυντονίζονται. Θα πρέπει να είναι σταθερός και συγκεκριμένος ο χώρος όπου κάνουν τη μελέτη τους και ακόμα καλύτερα να είναι ένας χώρος που υπάρχει ησυχία, ώστε να μην διασπάται η προσοχή τους από τα εξωτερικά ερεθίσματα. Και συνεχίζουμε με τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του υπερκινητικού παρορμητικού τύπου. Πρώτα απ' όλα εδώ παρατηρούμε την αυξημένη κινητική δραστηριότητα, βρίσκονται σε μία διαρκή κίνηση, είναι σαν σβούρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να λειτουργούν και παρορμητικά, πρώτα να πράττουν και μετά να σκέφτονται, μιλούν υπερβολικά, γι' αυτό και συχνά διακόπτουν και τους άλλους, δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους και εγκαταλείπουν τη θέση τους σε περιπτώσεις που απαιτείται μεγάλη διάρκεια παραμονή σε αυτή, όπως για παράδειγμα στο δημοτικό σχολείο που τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο θρανείο. Αυτό τα δυσκολεύει και βλέπουμε να κινούνται συνδιαρκώς στην καρέκλα τους ή ακόμα και στον υπηαγωγείο, είτε βρίσκονται στην παρεούλα μαζί με όλα τα άλλα τα παιδάκια, είτε σε κάποια άλλη δραστηριότητα στα τραπεζάκια, μπορεί να τα δούμε να σηκώνονται όρθια ή και να κινούνται διαρκώς πάνω στο καρεκλάκι τους. Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα του συνδυασμένου τύπου, για να μην πολυλογούμε, είναι όλα τα συμπτώματα που προαναφέραμε. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΗ κατά την υπιακή ηλικία είναι ότι τα παιδιά είναι συχνά παρορμητικά, πρώτα πράττουν και μετά σκέφτονται και αυτό γιατί έχουν και άγνοια κινδύνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι και επιρρεπή στα ατυχήματα. Είναι περικινητικά, αντιδραστικά στη συμπεριφορά τους, ενδέχεται να παρουσιάσουν και αδυναμία στο συντονισμό των κινήσεών τους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αδεξιότητα. Είναι επίσης απαιτητικά και κάποιες φορές έχουν έντονα ξεσπάσματα και αυτό συμβαίνει όταν θυμώσουν ή αν απογοητευτούν από κάτι. Καθυστερούν συχνά στην ανάπτυξη του λόγου και αντιμετωπίζουν προβλήματα ομιλίας σε πιο ψηλά ποσοστά από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα νήπια
Και τις δυσκολίες αυτές θα τις δούμε τόσο στην έκφραση όσο και στην κατανόηση του προφορικού λόγου. Δύο παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν θετικά και αυτό είναι η οργάνωση της τάξης αλλά και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να πούμε ότι σε περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν κάποια επίσημη διάγνωση για το παιδί τους ότι έχει την διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κάνουν διάγνωση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δούνε, να παρατηρήσουν κάποια σημάδια και με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους γονείς, να συζητήσουν με τους γονείς και αν οι γονείς το αποφασίσουν, μετά θα απευθυνθούν στους ειδικούς και πρώτα απ' όλα αρχικά θα απευθυνθούν σε ένα ψυχολόγο. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει επίσημη διάγνωση από τους γονείς, καλό είναι να ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να έχουν κατανόηση και να ξέρουν ακριβώς τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουν, πώς θα συμπεριφερθούν στο παιδί. Οπότε θα λειτουργήσουν θετικά στην πρόοδο του παιδιού και στη γενικότερη ανάπτυξή του και θα το βοηθήσουν. Επομένως, ερχόμαστε στην οργάνωση της τάξης. Το περιβάλλον πρέπει να είναι ενισχυτικό, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του παιδιού, να είναι ασφαλές, να είναι ευρύχωρο και να κάθεται το παιδί σε θέση όπου έχει καλή οπτική και κατά προτίμηση να βρίσκεται και κοντά, σε κοντινή θέση με τον εκπαιδευτικό, στον νηπιαγωγείο. Θα ήταν καλό να κάθεται δίπλα στην νηπιαγωγό. Στο δημοτικό θα μπορούσε το παιδί να κάθεται στο πρώτο θρανείο κοντά στην έδρα, ώστε να υπάρχει άμεση βλεμματική επαφή με τη δασκάλα ή το δάσκαλο. Η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να του αναθέτει διάφορες αρμοδιότητες, να ενισχύει θετικά το παιδί, να επιβραβεύει την προσπάθειά του, να μην τονίζουμε τα αρνητικά, να μην γίνονται διαρκώς παρατηρήσεις, αλλά να ενισχύεται η θετική του, η καλή του συμπεριφορά. Να δίνει σύντομες οδηγίες, απλές και κατανοητές για το παιδί και οι εργασίες που θα βάζει να είναι μικρές και κατανοητές, να μην απαιτούν μεγάλη διάρκεια για να μην χαθεί η προσοχή του παιδιού. Και θα πρέπει να βασίζεται και στα ενδιαφέροντα του παιδιού ώστε να το κεντρίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το ενδιαφέρον. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και τακτικές συναντήσεις με τους γονείς ώστε να συζητούν την πρόοδο του παιδιού, να βλέπουν τι πάει σωστά, τι πάει στραβά για να δούνε πώς μπορούν να το αντιμετωπίσουν και να το διορθώσουν. Η αθλητική δραστηριότητα επίσης βοηθά στη βελτίωση της συμπεριφοράς των παιδιών. Κάποιοι ειδικοί θεωρούν πως είναι προτιμότερα τα ατομικά αθλήματα, αλλά στη βελτίωση μπορεί να συμβάλλουν και τα ομαδικά αθλήματα, ειδικά αν έχουν στόχο την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή συνέχεια!